Καλώς ήρθατε στο τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Grand Hotel. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ύστερα από τον ενθουσιασμό της επανένωσης, ο Πέτρος ζητάει εξηγήσεις από τη Βασιλική για την εξαφάνισή της. «Κρυβόμουν από το Ρίγα και την Κυβέλη», θα του πει, «επειδή πήρα ένα γράμμα που θα έκανε τη Γαζή να χάσει το ξενοδοχείο». Εκείνος πηγαίνει να το ψάξει, αλλά δεν το βρίσκει. Επιστρέφοντας, λέει στη Βασιλική να τα παρατήσουν όλα και να φύγουν, όσο πιο μακριά γίνεται. Εκείνη συμφωνεί, αλλά οργανώνει το δικό της σχέδιο, αφού δεν είναι διατεθειμένη να παρατήσει το καλό της χαρτί. Έτσι, βρίσκει μια στολή καμαριέρας και μπαίνει κρυφά στο ξενοδοχείο. Πηγαίνει στο δωμάτιο του Πέτρου για να βρει το κλειδί για το συρτάρι των μαχαιροπύρουνων. Όμως τη βλέπει ο Νικόλας, ο οποίος έντρομος ενημερώνει την Αγγέλα ότι είδε να περιφέρεται το φάντασμα της νεαρής γυναίκας. Εκείνη βέβαια αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και ενημερώνει την Κυβέλη. Η Βασιλική Ασλάνογλου επέστρεψε στο ξενοδοχείο της αποκαλύπτει. Την ίδια στιγμή η Βασιλική βρίσκει το γράμμα, το οποίο είναι σε ένα άλλο συρτάρι από αυτό που είχε πει στον Πέτρο. Καθώς πηγαίνει να φύγει, τη σταματάει η Κυβέλη. Τελικά δεν κρατήθηκες μακριά. Φέρε το γράμμα, αν δεν θέλεις να καταλήξεις εκεί που νόμιζαν ότι βρίσκεσαι τόσο καιρό. Όμως η κοπέλα δεν τα χάνει. Θα έχει σύντομα νέα, μου τη λέει και εξαφανίζεται. Την άλλη μέρα τη τηλεφωνεί. Αν θέλεις το γράμμα, θα το έχεις. Αρκεί να μου φέρεις ένα γενναιότερο ποσό ως αντάλλαγμα. Η Κυβέλη συμφωνεί και δίνουν ραντεβού στο δωμάτιο με τα λευκά είδη για την επόμενη μέρα. Την ίδια στιγμή, ο Πέτρος βρίσκεται στη Βασιλική που του ορκίζεται ψέματα ότι δεν έχει το γράμμα. Η Βασιλική πηγαίνει στο ραντεβού με την Κυβέλη αργότερα, που έχουν δώσει στην κουζίνα, η οποία με τη σειρά της πηγαίνει και εκείνη στη συνάντηση κρατώντας ένα όπλο. Παράλληλα, η Βασιλική ανοίγει τον γκάζι και στη συνέχεια κλείνει το ρεύμα του ξενοδοχείου. Έχει σκοπό να τεινάξει το Grand Hotel στον αέρα για να πάρει εκδίκηση. Τότε ακούγεται μια κραυγή. Τα φώτα ανάβουν και η πελαγή ανακαλύπτει το πτώμα της Βασιλικής που είναι μέσα στα αίματα. Δίπλα της είναι το όπλο του φόνου, ένα χρυσό μαχαίρι. Η Κυβέλη μπαίνει στην κουζίνα και βλέπει το άψυχο κορμί της να κοίταται στο πάτωμα. Ψάχνει τις τσέπες της, αλλά δεν βρίσκει το γράμμα. Κλείνει τον γκάζι και συνειδητοποιεί ότι η Βασιλική ήθελε να προκαλέσει έκρηξη. Στη συνέχεια διατάζει την πελαγία να καθαρίσει το αίμα και ζητάει να μεταφερθεί το πτώμα σε άλλο χώρο και κρύβει το μαχαίρι. Ύστερα ενημερώνει το προσωπικό του ξενοδοχείου πως η Βασιλική είναι νεκρή. Στο μεταξύ ο Πέτρος, που αδίκως περιμένει την αδερφή του, πηγαίνει στην κρυψώνα της και βλέπει ότι τα πράγματά της είναι όλα εκεί.